Ελπίζω να είσαι γουρλού, γιατί στην ουσία είσαι η πρώτη συνέντευξη του 2018. Έτσι, καλή χρονιά. Εμένα και αγούρι με έχουν. Θέλω να μου πεις από το 17, τι κρατάς, τι πετάς και γενικότερα πώς ήταν σαν χρονιά για σένα. Για μένα ήταν μια πολύ καλή χρονιά το 17, μάμα μία, και μπαίνουμε και το 18 με μάμα μία. Αν κάτι θα ήθελα παραπάνω θα ήταν προσωπικός χρόνος και λίγο παραπάνω ύπνο. Και λίγο παραπάνω ξεκούραση, αυτό. Ανέφερε στο Μάμα Μία, είμαστε έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή στο θέατρο Ακρόπολο, όπως συνεχίζονται για λίγες μέρες ακόμα οι παραστάσεις. Μέχρι τις 14 Γενάρη είμαστε εδώ και κάνουμε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City, στις 24 Γενάρη. Επιτέλους ερχόμαστε. Δέσποινα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί νομίζω ότι όντως δύο χρόνια το Μάμα Μία σε χαρακτήρισε. Θα επιστρέψω στη μουσική μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε. Μακάρι να ξαναγίνει, να ξανάρθει ένα έργο το οποίο θα με συνεπάρει και θα αισθανθώ ότι μπορώ. Με αυτό που βίωσες τώρα δύο χρόνια, αν ερχόταν μια πολύ ωραία πρόταση που σε εντρίγκαρε, θα σκεφτώσουν να κάνεις κάτι που να είναι πιο πολύ προς την πλευρά της υποκριτικής? Ναι, είναι πολύ τολμηρό αυτό που λες και ως σκέψη και ως κίνηση, τέλος πάντων, να είπαμε ότι εντάξει. Νομίζω ότι θέλει πολύ δουλειά κάτι τέτοιο. Δεν σε βλέπω να λες όχι. Θα χρειαζόμουν πολλά μαθήματα. Όχι, γιατί όλα εξαρτώνται από, από τη στιγμή. Αν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι και με έκαναν να αισθανθώ ότι θα μπορούσα μέχρι ενός σημείου να φτάσω, μπορεί να καθόμουν να το σκεφτώ. Δεν σου λέω ότι θα το έκανα. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ τολμηρό κάτι τέτοιο. Μουσική, θέατρο και μια άλλη σου αγάπη που είναι τηλεόραση. Έχεις δώσει εξετάσεις είτε μπροστά, δηλαδή εσύ να εγείς σε κάποιο event, είτε ως κριτική επιτροπή και έχεις περάσει με άριστα. Και προφανώς είναι κάτι που σου αρέσει για να συνεχίζεις όλα αυτά τα χρόνια και σχεδόν. Ήδη μου ξέρεις πόσα χρόνια προσπαθώ να σου φάω τη θέση στα MAD Awards και δεν μου τη δίνει ο Πουρής. Δεν ξεχάσω την περσινή σεζόν που κάποια στιγμή νομίζω ότι ο Λιάγκας στο Rising Star αισθάνεται μια διαθεσία. Και πριν προλάβει κάποιος να πει τώρα μικρό, η Βαρδί κατέβει στη σκηνή. Όχι, αυτό να σου πω την άλλη μέρα το είχαμε σχολιάσει. Λέω καψερό ο Ρέμος, το σκέφτηκε λίγο στο μυαλό του και στην ύπος ανέβηκε. Αυτό μας έλειπε. Όχι τον Άκη μου, γιατί ανέβηκε η καριέρα και τα είχε κάνει όλα. Είχε στείλει και break νομίζω. Το είχε σκυριστεί όλο. Όχι, πώς πήγα και στο break, αυτό είχε πλάκα. Ότι και για να βγάλουμε τα λεφτά του Αντώνη Ρέμου θα περάσουμε σε break. Είπες και την ωραία την ατάκα. Η τηλεόραση σου πάει και προφανώς την αγαπάς και εσύ. Θα ήθελες να κάνεις κάτι στη συνέχεια? Μου άρεσε η τηλεόραση, θα ήθελα να ξανακάνω. Έχω κάτι κατά νου το οποίο δουλεύω. Δεν θα σου πω τι είναι ακόμη. Το κατάλαβα. Για το dancing ισχύουν αυτά που ακούγονται? Ναι, μου έχει γίνει πρόταση για το dancing, αλλά είναι δύσκολο από την στιγμή που έχω αυτές τις παραστάσεις να μπω στη διαδικασία να το συζητήσω περισσότερο, διότι εγώ δεν μπορούσα ούτε Παρασκευή ούτε Κυριακή που ήταν οι απαιτούμενες μέρες. Το που ετοιμάζεις κάτι για την επόμενη σεζόν τηλεοπτικό? Ναι, ετοιμάζω κάτι για την επόμενη σεζόν, το ψάχνω δηλαδή. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Νότης Φακιανάκης ήταν καλεσμένος στον Γιώργο Λιάγκα στο Late Night. Και ο Γιώργος του έκανε μια ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία σας το 2013, που τελικά δεν έγινε ποτέ. Άμε. Και τον ρώτησε συγκεκριμένα αν μιλάτε σήμερα. Κάπως έτσι πήγε η ερώτηση και γυρνάει και λέει ο Φακιανάκης: όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Γιατί να μιλήσουμε? Πρέπει να έρθει η Βανδύ να μου ζητήσει συγγνώμη για όλο αυτό που έγινε, που με άφησε από το σχήμα κτλ. Επιβάλλεται να μου ζητήσει συγγνώμη, πες συγκεκριμένα την ατάκα αυτή. Θέλεις κάτι να μου πεις από αυτού? Δεν θέλω να σχολιάσω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση. Θεωρώ ότι αυτό που είχα να πω το είπα τότε. Και από εκεί και πέρα είναι για να γίνεται απλώς παραπάνω συζήτηση. Η θέση μου ήταν αυτή. Δεν μετάνιωσα ποτέ για τίποτα. Θέλω μία ευχή, ναι, για το 2018. Μία ευχή για σένα, για τη Δέσποινα. Ένα στόχο για το 18. Δεν ξέρω τι περιμένεις το 18. Και μία ευχή για όλους τους τηλεθεατές μας λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι ακούγεται πάντα κοινότυπο αυτό, αλλά το μόνο που επιθυμώ για μένα και για όλο τον κόσμο φυσικά, γιατί είναι το μεγαλύτερο αγαθό το οποίο πρέπει να φτάσουμε σε σημείο, ξέρεις, να συμβεί κάτι για να πούμε Χριστέ μου την υγεία μας να έχουμε. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Είναι το πιο ουσιαστικό από όλα, είναι να έχουμε υγεία. Εμείς και οι άνθρωποι που αγαπάμε, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας και όλος ο κόσμος.